βάλουμε μια άνω τελεία, Κωνσταντίνε μου, στο ρεπορτάζ σου, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μία από τις πρωταγωνίστριες της σειράς και πολύ αγαπημένη μου, την Μαριάννα Πολυχρονίδη. Η Μαριάννα είναι ηθοποιός πολύ καλή, τραγουδίστρια επίσης πάρα πολύ καλή. Υποδύεται τη Γεωργία, τη σύζυγο του Γεράσιμου Γενατά, για να σας το πω, αν και η φανατική σίγουρα ξέρετε ποια είναι η Μαριάννα. Μαριάννα μου, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα σας. Καλό μεσημέρι. Θα κάνω την ανατροπή και δεν θα σου κάνω την κλασική ερώτηση που κάνουν τελευταία σε όλους τους ηθοποιούς που βγαίνουν τηλεφωνικά και τους ρωτάνε πώς αισθάνεστε. Θα το πάμε ανάποδα. Θα σου πω πώς αισθανόμαστε εμείς. Είμαστε πάρα πολύ τσαντισμένοι. Ναι. Θα το πάμε λοιπόν ανάποδα. Θα σου πω ότι και μιλώντας εκ μέρους και πολλών τηλεθεατών, γιατί και εγώ σου μιλώ αυτή τη στιγμή όχι ως παρουσιάστρια του Καλύτερα, δεν γίνεται, αλλά ως τηλεθεάτρια της σειράς Έρωτας Φυγάς. Ναι, Νατάλια μου, ξέρω ότι το παρακολουθείς και το αγαπάς πολύ. Το ξέρω, τα έχουμε πει. Ναι. Λοιπόν, είμαι πολύ θυμωμένη, πολύ απογοητευμένη, γιατί και για τους ανθρώπους που θα μείνουν με σούση στη σεζόν στα κρύα του Λουτρού, και καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι πάρα πολύ άδικο για μένα που γίνεται. Κοίταξε, είναι σαφέστατα άδικο. Φαντάζεσαι ότι το ίδιο αισθανόμαστε κι εμείς, λιγάκι πιο ενισχυμένα από την άποψη ότι χάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί, επειδή σας ακούω εδώ και πολλή ώρα, ναι, μεν είχαν συμφωνηθεί τα 100 επεισόδια, αλλά αυτό συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, είναι λίγο σχετικό. Αυτό το κάνουν πάντα τα κανάλια. Στην αρχή συμφωνούν για 100 επεισόδια, αλλά δεδομένου ότι η σειρά είναι από πέρυσι και κάνει αυτά τα νούμερα τηλεθέασης, ήταν δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, εφόσον όχι μόνο δεν έπεσαν τα νούμερα, αλλά μεταφέρθηκε σε μια πολύ πιο δύσκολη ζώνη και τα νούμερα καταφέραν να κρατηθούν εκεί που ήταν και πέρυσι. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή παρακολούθησα και άλλους συναδέλφους που έχουν βγει ανάλογα και με τις ιστορίες του καθενός, τα συμβόλαιά μας ήταν διαφορετικά. Για παράδειγμα, το δικό μου συμβόλαιο είναι μέχρι τον Ιούνιο. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα ότι π.χ. θα σκοτωθώ του Γενάρη, άρα δεν θα συνεχίσω. Εγώ ήξερα ότι θα συνεχίσω μέχρι τον Ιούνιο, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Μαριάννα, άρα ναι, δεν είναι ότι αχ το συμφωνημένο και κάναμε μέχρι το συμφωνημένο, γιατί για κάποιους από εμάς όχι, δεν κάναμε μέχρι το συμφωνημένο. Εκεί κάναμε μέχρι αυτό. Τα μισά του συμφωνημένου. Άρα μέχρι το συμφωνημένου, ακριβώς, και άρα από ό,τι καταλαβαίνω, Δημήτρη, θα πεις αμέσως μια ερώτηση να κάνω. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, αναγκάζονται τώρα να προσαρμόσουν το σενάριο, ο Δημήτρης Αποστόλου δηλαδή, να το προσαρμόσει. Ούτως ακριβώς, ώστε να έχει ένα φινάλε. Να έχει ένα φινάλε, δηλαδή άλλος να πεθάνει, άλλος να το σκάσει, άλλος να τον σκοτώσουν κτλ. Πες, Δημήτρη μου, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί, κοιτάξτε, ξέρουμε όλοι ότι ο Έρωτας Φυγάς έρχεται από την Τουρκία. Είναι ένα τουρκικό φορμάτ που σαφέστατα υπάρχουν κάποιες διαφορές εδώ, έτσι. Το έχουν προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα της δεκαετίας του 50, τέλη 50, αρχές 60 έχουμε πιάσει πια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το story έχει και κάποιες αλλαγές. Κάποιοι δηλαδή οι ήρωες μπορεί να είχαν ήδη σκοτωθεί στα αντίστοιχα επεισόδια του Τούρκικου, αλλά σε εμάς όχι. Εμείς πάνω κάτω ξέραμε ποιοι θα φύγουν στα μέσα της χρονιάς, πώς θα εξελιχθούν πάνω κάτω οι ιστορίες μας μέχρι το τέλος, και κάποιες ιστορίες, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ ωραίες και δυνατές, δεν θα προλάβουν καν να ανοίξουν. Μαριάννα, οι οικονομικές εκκρεμότητες όταν θα λήξει όλη αυτή η ιστορία θα υπάρχουν απέναντί σας, και αν υπάρξουν, θα είναι αμοιβαία αποδεκτό αυτό ή θα κάνετε κάποια κίνηση εσείς? Όχι, όχι, θέλω να μ' ακούσει έτσι έντονα και διακόπτω, συγγνώμη, γιατί πραγματικά η εταιρεία παραγωγής μας έχει φερθεί απέναντί μας όχι μόνο άψογα, δηλαδή από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν εκκρεμότητες ανάμεσα στο κανάλι και την εταιρεία παραγωγής, αλλά η εταιρεία παραγωγής απέναντί μας δεν έχει καμία εκκρεμότητα. Μας πληρώνουν πάντα στην ώρα μας, ναι. Οι αρμονάυτες δηλαδή είναι πάρα πολύ εντάξει απέναντί μας, που θα μπορούσαν να μας επικοινωνήσουν το πρόβλημα. Όμως δεν το επικοινώνησαν. Εμείς τώρα μάθαμε ότι έχουν οικονομικό θέμα με το κανάλι. Άρα λοιπόν, για να το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί είναι βασικό να ακούγονται όλα, οι ηθοποιοί μέχρι αυτή τη στιγμή πληρώνονται κανονικά και τα συνεργεία. Πολύ σωστό. Πολύ περισσότεροι πίσω από τις κάμερες από ό,τι μπροστά. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τεχνικοί πληρώνονται όλοι κανονικά από την εταιρεία παραγωγής Αργοναύτες και όχι από το κανάλι. Το τονίζουμε αυτό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, αν σε ρωτούσα κατά τη γνώμη σου ποιος φταίει για την κατάληξη αυτή,
Τι θα μου λέγες, Μαριάννα? Επειδή μιλάμε δημόσια τώρα, εάν δεν πάρω μια επίσημη απάντηση πολύ από σωστά την εταιρεία, γιατί ξέρεις το mail που βγήκε και στον αέρα, από ό,τι ξέρω, βγήκε στη δημοσιότητα, οι άνθρωποι μας λένε ότι εμείς σαν εταιρεία προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην σταματήσουμε. Ναι. Άρα, αν δεν πάρουμε μια επίσημη απάντηση, δεν μπορώ να πω ποιος φταίει. Ναι. Μπορεί να κάνω κάποιες τις οποίες όμως δεν μπορώ να μοιραστώ στον αέρα. Ναι, εντάξει, Μαριάννα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και μακάρι, μακάρι να βρεθεί άλλη τηλεοπτική στέγη. Πόσο δύσκολο είναι δεν ξέρω, αλλά μακάρι, το εύχομαι ολόψυχα για σας, για τους τεχνικούς, για τη σειρά, για όλους. Θέλω, μιας και μου δίνετε αυτό το βήμα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί η κίνηση που κάνατε την κάνατε με πολύ διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό δέχτηκα να βγω στον αέρα. Ναταλία, και ειλικρινά ευχαριστώ και όλους σας. Πάντα εκτιμώ ιδιαίτερα τη στάση που κρατάτε πάντα σαν εκπομπή σε όλα τα θέματα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω μέσω της εκπομπής σας και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά, δηλαδή τα μηνύματα που λαμβάνουμε αυτές τις μέρες στα social, είναι κάτι το απίστευτο. Το δηλαδή, ναι, αυτό. Υπάρχει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο και μεγάλη απογοήτευση για την εξέλιξη. Ναι. Φιλιά πολλά, Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Φιλιά πολλά. Έχει και καλές γιορτές. Επίσης, κορίτσι μου, την αγάπη μας. Επίσης. Απλώς το τονίζουμε αυτό γιατί ακούστηκαν διάφορα για το ποιος τους πλήρωσε, τους ηθοποιούς κτλ. Και ήθελε να το ξεκαθαρίσει αυτό η Μαριάννα, ότι οι άνθρωποι πληρώθηκαν από την εταιρεία του Κώστα του Σάκαρη, από την εταιρεία παραγωγής Αργονάφτες. Από εκεί έχουν πάρει και την τελευταία τους, το τελευταίο τους ευρώ μέχρι τώρα. Η οποία δήλωσε αδυναμία γιατί τα βάζαν όλα από την τσέπη τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, προχωράμε.